Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων δια να είδει αν είναι τις έχων σύνεσιν εξ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Δεν έχουν συγγνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν, κατατρώγοντες των λαών μως βρόσιν άρτου. Τον Θεόν δεν επεκαλέστησαν και φοβήθησαν φόβον όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων κατά σου. Κατήσχυνα σε αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησε αυτούς. Τι θέλει δώσει εξιών τη σωτηρίαν του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επιστρέψει το λαό αυτού από της αιχμαλωσίας, θέλει αγάλες στο Ιακώβ και θέλει εφραίνες στο Ισραήλ. Αμήν. Αλληλούια. Ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου περιγράφει μια πραγματικότητα την οποία ζει μέσα στο κοντινό αλλά και στο μακρύτερο περιβάλλον του, και αυτή η πραγματικότητα είναι μια μεγάλη αλήθεια όχι μόνο τότε που ζούσε ο Δαβίδ, δηλαδή το 1000 π.Χ., αλλά και σήμερα το 2000 και κάτι μετά Χριστό, και μάλιστα αυτή η πραγματικότητα γίνεται τον τελευταίο αυτό καιρό όλο και πιο έντονα. Είναι οι σκέψεις, οι ερώτησεις αν υπάρχει Θεός. Και εκείνο που έχει σημασία είναι η απάντηση που δίδεται σε αυτό το ερώτημα από την καρδιά αλλά και το πνεύμα του κάθε ανθρώπου. Στο ερώτημα υπάρχει Θεός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αυτός που θα απαντήσει δεν υπάρχει Θεός είναι η καρδιά του γεμάτη απιστία. Αλλά το ίδιο ισχύει ακριβώς, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και είναι ένας, αλλά φρύτουνε. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για κάθε άνθρωπο που στο ερώτημα αν υπάρχει Θεός απαντάει μπορεί, ναι, ίσως, αλλά δεν υποτάσσεται, γιατί δεν ψάχνει να τον βρει. Δεν τον εξητάει. Άρα λοιπόν, είτε πει ο άνθρωπος δεν υπάρχει Θεός, είτε πει υπάρχει αλλά δεν με νοιάζει, που σημαίνει δεν τον εξητώ, είτε δηλαδή είναι άθεος ή άπιστος, που είναι το ίδιο, ο Λόγος του Θεού μας τον περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι άφρον, ανόητος. Είναι άφρον γιατί δεν μπορεί να διακρίνει τη σοφία του μέσα από τη δημιουργία, τη σοφία του δημιουργού. Δεν μπορεί να διακρίνει τη δύναμη του Παντοκράτορα και δεν μπορεί να διακρίνει την αγαθή πρόνοια, την πρόνοια του Θεού που είναι αγάπη. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να διακρίνει τη σοφία του Δημιουργού, τη δύναμη του Παντοκράτορα και την αγαθή πρόνοια του αγαθού Θεού, τότε είναι άφρον. Γιατί? Όχι γιατί δεν καταλαβαίνει, γιατί του προσφέρονται άφθονα όλα όσα ο Θεός έχει για τον εαυτό του, καθώς μας υπόσχεται ότι τα πάντα είναι για σας μέσα από το Λόγο του. Του προσφέρονται άφθονα, καθώς τον κάνει κληρονόμο του και συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού, εάν τον εξητήσει. Είναι άφρον ο άνθρωπος, ανόητος, που ο πάνσοφος Θεός, ο παντοδύναμος Θεός και ο Θεός που είναι αγάπη,
προσκαλεί τον άνθρωπο για να του δώσει όλα όσα είναι δικά του, για να του προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Άφρον είναι ο άνθρωπος, ανόητος. Να υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός που να σου χαρίζει το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεώς του για να ενεργεί με αυτό στη ζωή σου, στη ζωή του ανθρώπου. Άφρον είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός λέει, και αν κάποιος είναι λυπή σοφίας, εγώ θα του δώσω πλουσίως τη σοφία μου. Θα τον κάνω συνετότερο των γερόντων. Άφρον είναι ο άνθρωπος, ανόητος, ο οποίος δεν σκέφτεται ότι ο Θεός προσφέρει την αγάπη του, τον εαυτό του, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και έτσι όλοι αυτοί οι άφρονες, οι ανόητοι, που αναρωτιόνται αν υπάρχει Θεός, λέει η Γραφή, διεφθάρισαν όλοι. Διεφθάρισαν, έγιναν βδελυροί ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Διεφθάρει το σώμα τους, η ψυχή τους και το πνεύμα τους. Βδελυροί, πράττουν βδελίγματα ενώπιον του Θεού. Και δεν υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς ούτε ένας που να πράττει το αγαθό. Εδώ να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί η αθεία είναι πάντοτε μαζί με τη διαφθορά των ανθρώπων, και εγώ θα προχωρήσω και την αποκτήνωση των ανθρώπων. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εννοών, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα, αποκτήνωσης και διαφθορά. Και είτε η αθεία είναι η αιτία της αποκτήνωσης και της διαφθοράς, είτε είναι η διαφθορά η αιτία της αθεΐας. Είτε δηλαδή ο άνθρωπος ξεκινάει άπιστος, άθεος, δεν ενδιαφέρεται για το Θεό. Μπορεί να λέει υπάρχει μια νοτέρα δύναμης, αλλά τελειώνει εκεί, θεωρητικά και φιλοσοφικά, και οδηγείται εξαιτίας της αθείας του στη διαφθορά και στην αποκτήνωση, στη διαστροφή, στην πλήρη διαστροφή. Ή είναι διεστραμμένος και δεν μπορεί να εξητήσει τον Κύριο και οδηγείται εκ των πραγμάτων στην αθεία. Ο Θεός όμως κοιτάει από τον ουρανό, γιατί στο Θεό ανήκει το να εφορά επί πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Ο Θεός όμως κοιτάει κάτω στη γη στους ιούς των ανθρώπων και τι βλέπει? Ότι δεν είναι κανείς που μπορεί να εξητήσει το Θεό από μόνος του, αν ο Θεός δεν τον βοηθήσει, δεν εμπέμβει στη ζωή του. Όλοι θα ήμασταν έτσι αν ο Θεός δεν έκανε χάρη στη ζωή μας, δεν έκανε χάρη στο ανθρώπινο γένος, το οποίο το αγαπάει και είναι η χαρά του και η ευχαρίστησή του να συνομιλεί με τους ανθρώπους. Όλοι θα ήμασταν έτσι. Γι' αυτό και αναρωτιέται ο ψαλμοδός λέγοντας, ποιος θα δώσει εξιών σωτηρία στο λαό του Θεού? Ποιος θα δώσει από τη Σιών, από το όρος του αγιασμού, από το όρος του λόγου του Θεού, από το όρος της δόξης του Θεού, ποιος θα δώσει σωτηρία στο λαό του Θεού? Και η απάντηση είναι, όταν επιστρέψει ο Θεός το λαόν του από την εχμαλωσία της αθείας, της απιστίας,
της διαφθοράς, της διαστροφής, της αποκτήνωσης του διαβόλου εν τέλει, όταν επιστρέψει ο Θεός το λαό του, τότε θα έλθει η σωτηρία στους ανθρώπους και τότε μόνο ο άνθρωπος θα αγάλεται και θα εφραίνεται. Τότε ο άνθρωπος θα είναι χαρούμενος, μακάριος, δηλαδή ευλογημένος. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος εργάζεται την επιστροφή του ανθρώπου προς Αυτόν, αρκεί βεβαίως ο άνθρωπος να αποδεχθεί την πρόσκληση του Θεού. Και τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία, αυτός που αποδέχεται την πρόσκληση του Θεού, που εξητάει εν τέλει το Θεό, γιατί ο Θεός τον προκαλεί με τα έργα του, με το λόγο του, με τη ζωή του, με τις ενέργειές του, τις θαυμαστές. Του ανοίγει το μυαλό, προσπαθεί να του ανοίξει το μυαλό. Γιατί? Γιατί είναι κλειστό το μυαλό του. Και γιατί είναι κλειστό το μυαλό του? Επειδή απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Όμως ο Θεός είναι πάνω από το διάβολο. Και αυτό είναι το μήνυμα της χαράς, αδελφοί. Το μήνυμα της χαράς είναι: μη βλέπεις την απιστία που υπάρχει σε αυτούς που αγαπάς, σε αυτόν που αγαπάς, την αθεία, την αντίσταση στο Λόγο του Θεού. Αυτός βρίσκεται εχμάλωτος αυτή τη στιγμή από την απιστία του, την αθεία του, τη διαφθορά του, τη διαστροφή του και τις παραβάσεις του, την ανομία του. Αλλά να βλέπεις ότι πάνω από αυτόν που τον έχει εχμαλωτήσει είναι ο πάνσοφος, ο παντοδύναμος και ο πανάγαθος Θεός. Πάνω από όλα είναι ο πάνσοφος, ο παντοδύναμος και ο πανάγαθος Θεός. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι χαράς Ευαγγέλιον. Ο Λόγος του Θεού είναι χαρμόσυνα νέα προς το λαό του Θεού. Ότι δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο απεσταλμένος του Θεού, συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και είναι νικημένος. Και εφόσον είναι νικημένος, υπάρχει νικητής. Και νικητής είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η δύναμη της Εκκλησίας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μην αγωνίας, μη λυπάσαι, μη φοβάσαι, πίστευε στον Χριστό και θα ενεργήσει. Αφιέρωνε όλα τα ζητήματά σου σε Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει θαυμαστά. Όπως με θαυμαστό τρόπο έσωσε εσένα και εμένα, θα σώσει και Αυτόν και τον άλλον και τους άλλους. Γιατί είναι πάνσοφος, παντοδύναμος και πανάγαθος ο Θεός, τον οποίον πιστεύουμε, λατρεύουμε, δοξάζουμε και επικαλούμεθα το όνομά Του και τον εξητούμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό χαράς Ευαγγέλια, χαράς Ευαγγέλιον είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας θέλει. Όμως δεν πάβει να λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Είναι τα τρία απαραίτητα χαρακτηριστικά στη ζωή του ανθρώπου που μεταβάλλει τον άνθρωπο από νικημένο, εχμαλωτισμένο σε θριαμβευτή. Όχι απλώς νικητή, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει: ευχαριστούμε τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Και εγώ λέω εν πνεύματι Αγίου, που είναι το πνεύμα της Γραφής. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, που αν και άφρονες, ο Χριστός μας έσωσε. Αλλά ευχαριστούμε πιο πολύ το Θεό, γιατί γύρω μας αν και άφρονες, ο Χριστός θα τους σώσει. Πρέπει όμως να προσέξουμε κάτι.
Πώς ενεργεί ο Θεός αρνητικά στη ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν αυτή την πίστη. Λέει η Γραφή, ο Θεός παρακολουθεί και βλέπει ότι όλοι εξέκλυναν, όλοι μαζί ομού εξιχριώθησαν. Δεν υπάρχει κανένας που πράττει το αγαθόν, δεν υπάρχει κανένας που εξητάει τον Κύριο. Και ο Θεός τι κάνει? Εκεί εφοβήθησαν φόβον όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά αυτών. Ο πιστός έχει ένα χαρακτηριστικό που τον διακρίνει: φόβος Θεού. Ο άπιστος έχει ένα χαρακτηριστικό που τον διακρίνει: φόβος και τρόμος για όλα, και εκεί ακόμη που δεν υπάρχει φόβος. Όταν λοιπόν ο Θεός θα ενεργήσει, σε μας ενεργεί με το να πλημμυρίζει ο φόβος Του και ο τρόμος Του στην καρδιά μας, ώστε ο Θεός να ενεργεί μέσα μας και το θέλημά Του και το έργο Του. Στους άλλους όμως ενεργεί φόβο και τρόμο θανάτου, φόβο και τρόμο απώλειας. Και εκεί ακόμη που δεν υπάρχει φόβος, αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται. Αυτό είναι το εργαλείο του Θεού και αυτό είναι και το μήνυμα σήμερα. Το εργαλείο του Θεού για την ευλογία και την αύξηση και τη δόξα είναι ο φόβος του Θεού. Το εργαλείο του Θεού για την επιστροφή είναι η έλλειψη του φόβου του Θεού, που την αντικαθιστά ο Θεός με φόβο για όλα τα πράγματα. Φοβόνται. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, οι άνθρωποι έξω στον κόσμο, οι άθεοι, οι άπιστοι, αυτοί που δηλώνουν λεβέντες, φοβούνται τον εαυτό τους, φοβούνται τη δουλειά τους, φοβούνται τη γυναίκα τους, φοβούνται τον αστυνόμο, φοβούνται όλα, τα φοβούνται. Φοβούνται το σεισμό. Θα μου πεις, εσύ δεν φοβόσαστε? Και εμείς φοβόμαστε, αλλά έχουμε το φόβο του Θεού και την ελπίδα ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτοί φοβούνται χωρίς να έχουν ελπίδα. Καταλαβαίνετε τη ζωή τους? Κόλαση, αδερφοί, κόλαση. Τρέμουνε, φοβόνται χωρίς να έχουν ελπίδα. Είναι το εργαλείο του Θεού. Αφενός μεν ο φόβος του Θεού, αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι και το εργαλείο του ανθρώπου για να κερδίζει την εύνοια του Θεού. Οι άφρονες, οι ανόητοι, έχουν χάσει τελείως την όρασή τους και το φόβο του Θεού. Ο Θεός όμως τους αγαπάει. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να επιστρέψουν. Οι άνθρωποι που δεχθήκαν τον Χριστό έπαψαν να είναι άφρονες, γιατί ο φόβος του Θεού είναι αρχή σοφίας. Μία σοφία όμως όχι γήινη, ζώδη, δαιμονιώδη, μία σοφία άνωθεν, που φέρνει στον άνθρωπο πραγματικά την ελπίδα, τη βεβαιότητα, την πεποίθηση της αιώνιας ζωής, της αιώνιας δόξας και της ευλογίας του Θεού. Δύο λαοί, δύο άνθρωποι, ο ένας απελπισμένος, τρομοκρατημένος, ο άλλος γεμάτος ελπίδα και φόβο Θεού. Και από μας εξαρτάται σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και την εκκλησία μας, γιατί αυτή είναι η αφετηρία της ευλογίας και της κατάρας. Και το ξαναλέω, μία κατηγορία ανθρώπων φοβισμένη, τρομοκρατημένη, απελπισμένη. Πού είσαι? Φοβισμένη, τρομοκρατημένη, απελπισμένη. Πού είσαι? Και η άλλη κατηγορία των ανθρώπων, γεμάτη από το φόβο του Θεού, γεμάτη από την ελπίδα του Θεού, γεμάτη από την παρουσία του Θεού, γεμάτη από την ευλογία του Θεού. Και μας προσκαλεί ο Θεός να εκλέξουμε σε ποια κατάσταση, σε ποια κατηγορία, ποιο δρόμο
θέλουμε να εκλέξουμε το δρόμο του φόβου, του τρόμου και της απελπισίας ή το δρόμο του φόβου του Θεού, της ευλογίας και της χαράς της ουράνιας. Από μας εξαρτάται. Και θα το δούμε με τη χάρη του Χριστού μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο.